Καλησπέρα. 5η 26 Δεκεμβρίου 2019 και πάμε στο δεύτερο vlog της μέρας. Είναι πολύ ωραίο vlog. Το έχει στείλει μια φίλη η οποία ρωτάει για την ψυχοθεραπεία και τις δύσκολες αλλαγές. Αγαπητή Θέκλα, βλέπανε λοιπόν στα βίντεο σου ακόμα και τα θέματα τα οποία δεν με αφορούν άμεσα, γιατί ακόμα και μέσα από αυτά κάτι μαθαίνω. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία πριν 2 μήνες. Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύομαι. Ο λόγος είναι πως ψάχνοντας μέσα μου βρήκα πράγματα που με άγχωσαν για τον τρόπο που χειρίστηκα ως τώρα τη ζωή μου. Τα συναισθήματα μου εναλλάσσονται. Πότε αναρωτιέμαι γιατί τα έκανα όλα αυτά σε μένα και άλλες φορές λέω πως έχω χρόνο από εδώ και πέρα να τα αλλάξω. Έχω χρόνο, ναι. Με ενοχλεί που δεν τα είδα πιο μπροστά ώστε να τα αλλάξω πριν και άφησα το κομμάτι της νεότητας μου να χαθεί σκεπτόμενοι λάθος ανθρώπους και καταστάσεις, οι οποίες με επηρέασαν σε πολλά επίπεδα, υγεία, σχέσεων, ακόμα και επαγγελματικά. Δεν ξέρω από τι να ξεκινήσω τώρα να φτιάχνω και αν έχω το χρόνο ώστε να τα κάνω σωστά με σκοπό να βρω την ισορροπία μου. Δεν λέω ευτυχία, γιατί δεν μπορεί να είσαι και πάντα καλά. Θα είσαι και μερικές φορές από κάτω. Με αγχώνει όμως μην κάνω πάλι λάθη και χάσω πάλι καιρό. Έχει 2 μήνες μόνο που κάνεις ψυχοθεραπεία. Είναι νωρίς ακόμα. Πόσα χρόνια έζησες χωρίς ψυχοθεραπεία, 30, 35, πόσα. Σκέφτομαι να ξεκινήσω πολλά πράγματα που είχα αφήσει πίσω λόγω των αυτοάνοσων που έπαθα και της κακής μου διάθεσης. Να ξεκινήσω πάλι γυμναστική και να ολοκληρώσω τα γερμανικά μου. Ακόμα και να κοιτάξω να πάρω ένα τρίτο πτυχίο. Πάντα μου άρεσε ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν τόλμησα από τότε που απέτυχα να πάρω ένα μεταπτυχιακό που είχα δοκιμάσει. Από εκεί μπήκα σε συνεχή υποτίμηση του εαυτού μου, καθότι το ότι ήμουν καλή στα μαθήματα και στις σπουδές με στείλωνε απέναντι στις κακές μου ερωτικές και φιλικές επιλογές. Όταν απέτυχα, βούλιαξα και σε αυτό το κομμάτι, μα δεν μπορούμε να πετυχαίνουμε σε όλα. Δεν έχεις κάνει ήδη 2 πτυχία και έκανες αυτό το μεταπτυχιακό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά που σ' αρέσουν. Είναι πολύ φυσιολογικό άμα ξεκινήσεις ένα μεταπτυχιακό που δεν γουστάρεις, που δεν σ' αρέσει, που δεν έχεις κίνητρο γι' αυτό να το σταματήσεις. Και εγώ αν ξεκινούσα τώρα ένα μεταπτυχιακό που δεν μου άρεσε, σίγουρα θα αποτύχανε ο καθένας μας. Μου λείπει η αίσθηση να μαθαίνω και να καλλιεργώ τον εαυτό μου και δεν πιστεύω πως είμαι μεγάλη για κάτι τέτοιο να ξεκινήσω ένα νέο αντικείμενο σπουδών. Αναφέρω πως ένας νεαρός που με διεκδικούσε είχε σχέση και με πλήγωσε μετά από 2 χρόνια εξαφάνισης ή μάλλον η μη εξαφάνισης, γιατί μια φορά στο τόσο μάθαινε ή μάθαινα νέα του, ζήτησε να μου μιλήσει. Αρνήθηκα και μου έστειλε ένα μακροσκελές γράμμα το οποίο με νευρίασε. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα της κατάστασης, πως δεν ήξερε πως να χειριστεί το όλο θέμα και πως δεν ήθελε να με πληγώσει, ζητούσε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν του απάντησα. Η ψυχολόγος μου είπε πως αυτό δείχνει ακόμα θυμό από μέρους μου και πως αυτό πρέπει να το απαλύνω και να το αφήσω πίσω, δείχνοντας συγχώρεση γιατί αυτό θα ήταν καλό για τη δική μου ζωή. Εγώ πάλι πιστεύω πως εγώ πρέπει να συγχωρήσω εμένα πρώτα, που αφέθηκα να πιστέψω έναν τέτοιο τύπο. Ήταν ένας τύπος ο οποίος την πει. Σε κοροϊδεύε, για να το έχεις γράψει και παλιά, σε κοροϊδεύε για 2 χρόνια ενώ είχε άλλη σχέση. Γιατί έπρεπε, δεν πιστεύω λέξη από όσα έγραψε, γιατί έπρεπε να πει συγγνώμη μετά από 2 χρόνια. Πού ήταν αυτά τα 2 χρόνια και γιατί να το κάνει τώρα. Δεν έχει σημασία τώρα γιατί ό,τι ήταν να περάσω το πέρασα και ναι δεν θέλω να συγχωρέσω ούτε εμένα ούτε εκείνον. Άρα είσαι πολύ θυμωμένη ακόμη. Δεν θέλω να του δώσω τη χαρά πως έκανε κεραμιδαριό την ψυχή μου και μετά από 2 χρόνια να γυρίσει να πει συγγνώμη και όλα καλά. Δεν είναι θέμα γυναικείου εγωισμού, είναι εγωισμός σκέτος. Γιατί έγραψε πως εκείνη τη στιγμή το να παραμείνω στη σχέση μου ήταν η καλύτερη επιλογή που είχα και πρέπει να το καταλάβεις και να με συγχωρέσεις γι' αυτό. Αλλά δεν θύμωσα γι' αυτό ποτέ. Θύμωσα που δεν σεβάστηκε εμένα και αφού ήθελε τη σχέση του, γιατί έπρεπε να ξεσηκώσει έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η συμπεριφορά του εντός του εργασιακού χώρου οδήγησε στην απόλυσή μου, γιατί τώρα δεν του έδινα σημασία, με έκανε έντονες σκηνές, απολύθηκα, αρρώστησα και μετά μπόρεσα να διακόψω μαζί του. Δεν είμαι άτομο εγωιστικό ή χωρίς κατανόηση όπως έγραψε εκείνο στο γράμμα του. Αντιθέτως, πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των 4 μηνών της πλατωνικής σχέσης παρέμεινα από ενοχές, μην πληγώσω τα συναισθήματα του.
γιατί είχα πιστέψει τα λόγια του, παρότι μέσα μου γνώριζα πως αν ήταν αλήθεια θα ήταν μαζί μου. Τον έβαλα να το ομολογήσει μπροστά μου πριν διακόψω τελείως μαζί του πως θέλει να παραμείνει στη σχέση του, με σκοπό να το ακούσω και εγώ και εκείνος, ώστε να μην αισθάνομαι πως τον εγκαταλείπω. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει αυτό το παιχνίδι που κάνει τώρα. Θέλω να πάψω, να πέφτω σε αρρωστημένες καταστάσεις, ενώ το θέλω και το καταλαβαίνω ακόμα γιατί το... ενώ το θέλω και καταλαβαίνω ακόμα γιατί το κάνω αυτό σε μένα. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνω κιόλας. Η ψυχολόγος μου έχει πει μια φορά μήπως τελικά έχω την τάση να έρχομαι από χαμένους, αισθανόμενοι πως έτσι δίνω διέξοδο στα δικά μου συναισθηματικά κενά και στο ότι δεν τολμώ στην πραγματικότητα να διεκδικήσω ισότιμους ανθρώπους, πιστεύοντας πως δεν θα τα καταφέρω μέσα σε μια υγιή σχέση. Πώς είναι δυνατόν να σαμποτάρω ασυνείδητα τον εαυτό μου ενώ θέλω πολύ συνειδητά μια υγιή σχέση? Είναι πάρα πολύ πιθανό και το έχουμε κάνει όλοι στον εαυτό μας ή το κάνουμε. Το θέμα είναι πως εγώ δεν βλέπω καν αν υπάρχουν γύρω μου νορμάλ άτομα. Όλα αυτά τα χρόνια ψάχνω πραγματικά ανθρώπους με τους οποίους να αισθάνομαι ερωτικά και να κυλάει η σχέση αρμονικά, αλλά δεν με έχει έλξει κανένας νορμάλ. Τελευταία έχω απογοητευτεί τόσο που δεν έχω καν ερωτική διάθεση. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό και θα σου εξηγήσω μετά γιατί. Έχω αρχίσει να μην με βλέπω ούτε καν στον καθρέφτη. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω καλύτερα. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Πιέζομαι να με δω στον καθρέφτη και τώρα μου βρίσκομαι ατέλειες και πως είμαι μεγάλη στα 30 μου και με ενοχλούν τα πάντα. Είναι πολύ καλό που δεν έχεις ερωτική διάθεση, δεν είναι καλό που δεν σ' αρέσει ο εαυτός σου. Άρα είσαι 30, τώρα θυμήθηκα. Άρα 30 χρόνια πριν να κάνεις ψυχοθεραπεία λειτουργούσες με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δώσε τουλάχιστον. Όχι 2 μήνες ή 30 μήνες, δώσε τουλάχιστον και άλλους μήνες. Δεν νιώθω ελκυστική, νιώθω πως δεν θα βρεθεί κάποιος να με βρει ελκυστική. Μια μύρλα και μιζέρια. Σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν σε κούρασα, ειλικρινά, αλλά πιστεύω πως είναι χρήσιμο να καταλάβουμε πως γίνεται αυτό το σαμποτάζ. Πρέπει να συγχωρήσω τους άνδρες που με πλήγωσαν στο παρελθόν για να φύγει ο θυμός, ή καλά κάνω που σε αυτή την περίπτωση έβαλα όρια? Δεν είσαι ακόμη έτοιμη προφανώς να συγχωρήσεις αυτόν τον τύπο. Όταν είσαι έτοιμη θα το κάνεις. Είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να νιώθει τόσο θυμωμένος έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα? Ναι, είναι φυσιολογικό. Γιατί δεν έχει λυθεί εκείνο το θέμα και σε έχει πειράξει πάρα πολύ. Θα είναι και η ερώτηση που θα κάνω στην ψυχολόγο μου στην επόμενη επίσκεψη. Και τέλος, αν αυτό το σκαμπανέβασμα θέλω να αλλάξω τα πάντα και μπορώ να το κάνω και δεν νομίζω πως θα μπορέσω και να αλλάξω άρδιντο ποια είμαι. Έχουν παγιωθεί κάποιες συνήθειες και αντανακλαστικά πλέον? Είναι φυσιολογικό? Θέλω να αλλάξω τα πάντα και μπορώ να το κάνω και δεν νομίζω πως θα μπορέσω να αλλάξω άρδιντο ποια είμαι, γιατί έχουν παγιωθεί κάποιες συνήθειες και αντανακλαστικά πλέον. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει όταν κάνει ψυχοθεραπεία? Ναι, είναι φυσιολογικό να έχει αμφιβολίες για το αν θα τα αλλάξει όλα ή όχι. Έχω ακούσει για θαυματουργίες και γρήγορες λύσεις όπως η υπνοθεραπεία, που με λίγες συνεδρίες καταφέρνει να κατευνάσει το άγχος σου ή ακόμα και να ξεχάσει συναισθήματα. Αν και εμένα μου μυρίζει λίγο τσαρλατανισμό όλο αυτό, η γνώμη μου είναι ότι η υπνοθεραπεία είναι πολύ επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια κάποιου ο οποίος δεν είναι έντιμος και ορθά εκπαιδευμένος ψυχολόγος. Ελπίζω να μην καταχράζομαι τον χρόνο σας. Εύχομαι να μπορέσω μέσω από αυτό το vlog να βοηθηθούν και να παρακινηθούν και άλλοι ώστε να πάνε σε ψυχολόγο όπως πήγα ίδια. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου και σίγουρα μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Από την άλλη, έχω ακούσει και για 10 χρόνια ψυχοθεραπεία και ένα άτομο να παραμένει με άλλη τα θέματα. Θα μας τα πείτε ίδια καλύτερα. Αναμένω το προσεχές διάστημα, ωστότε κάθε πρωί στις 11 είμαστε όλοι στις οθόνες με καφέ. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το vlog, είχε σταλεί τότε που εγώ είχα πει πως θα κάνω ένα vlog τη μέρα. Τώρα είμαστε ξανά στα 2. Λοιπόν, δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις, συμφωνώ μαζί σου. 10 χρόνια ψυχοθεραπείας είναι πάρα πολλά. Τώρα εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, από την κάθε περίπτωση και από την κάθε μέθοδο ψυχοθεραπείας που ακολουθείτε. 10 χρόνια ψυχοθεραπείας μπορεί να συναντήσει κάποιος στη ψυχανάλυση, αλλά επειδή δεν είμαι ψυχαναλυτήρια και δεν τα γνωρίζω καλά αυτά, δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω όσα περισσότερα ερωτήματα μπορώ να απαντήσω αυτά που θέτεις, τα οποία αυτά τα ερωτήματα που θέτεις είναι κέρια και ουσιαστικά. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να συγχωρέσεις κάποιον που σε έχει πονέσει πάρα πολύ και δεν το έχεις ξεπεράσει ακόμη. Όταν το ξεπεράσεις θα μπορέσεις να συγχωρέσεις. Όταν διάβαζε την επιστολή σου,
θυμήθηκα τον εαυτό μου το 2004, δηλαδή πριν σχεδόν 16 χρόνια. Ήταν 24 του Μάρτη του 2004, το έχω πει και σε εκπομπή πέρσι νομίζω, που είχα φάει ξύλο από την τοξικότερη σχέση που είχα ποτέ στη ζωή μου. Και εκεί τελείωσε αυτή η σχέση, ήταν το οριστικό και για πάρα πολλά χρόνια, για 2 χρόνια ίσως, δεν ήθελα να βλέπω μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο. Τον έβλεπα και ανακατεύονταν τα στομάχια μου. Ένιωθα πάρα πολύ αρνητικά. Προσπαθούσε να μου μιλήσει και εγώ δεν δεχόμουν να του μιλήσω. Και του είχα πει ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στη ζωή μου που δεν θέλω ποτέ να μιλήσω μαζί του. Θα σου παραδεχτώ ότι μέχρι και σήμερα, 26 του Δεκέμβρη του 2019, δεν θέλω να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλω να του συναντήσω. Τον έχω συγχωρήσει όμως. Και το πιο βασικό απ' όλα, έχω συγχωρέσει τον εαυτό μου που αφέθηκα να κάνω σχέση με ένα βίαιο άνδρα. Αλκοολικό και αδιάγνωστο. Τώρα, τι ήταν αυτό που με βοήθησε, που δεν με άφηνε να το συγχωρέσω εκείνο το διάστημα? Είμαι σίγουρη ότι αυτό που δεν με άφηνε, τώρα εκ των υστέρων το αντιλαμβάνομαι, να τον συγχωρέσω εκείνα τα πρώτα 2 χρόνια, 3, ήταν επειδή είχα μέσα μου το φόβο πως αν τον συγχωρούσα θα ξανακυλούσα. Δηλαδή, όπως την εξάρτηση. Θα ξαναπήγαινα πίσω σε έναν κακοποιητικό άνθρωπο. Αυτό φοβόμουν. Ότι θα ξανάμπλεκα σε εκείνη την ιστορία. Συζήτα το με την ψυχολόγο σου, μήπως αυτό συμβαίνει και μαζί σου. Μήπως ακόμη φοβάσαι ότι έχεις κάποια σύνδεση με αυτόν τον άνθρωπο, έχεις κάποια έλξη, κάποια ψυχοπαθολογική έλξη, γιατί η ψυχοπαθολογική έλξη ως πρόκειται όταν μας έλκει κάποιος που μας έχει χτυπήσει, μας έχει κακοποιήσει. Νομίζω αυτό ήταν. Ήτανε αυτοπροστασία. Και εσύ αυτό μπορεί να έχεις τώρα. Αυτοπροστασία. Γιατί υποσυνείδητα μπορεί να φοβάσαι ότι αν το συγχωρέσεις για όσα σου έχει κάνει και για όσα δεν έχει κάνει, ότι μπορεί να αρχίσεις ξανά να νιώθεις ερωτευμένη μαζί του, να νιώθεις ξανά προσκολλημένη μαζί του και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω της τάσης του και της συμπεριφοράς του σε έχει οδηγήσει στο να χάσει τη δουλειά σου και έχει πάθει πάρα πολλά κακά από αυτό. Τώρα, πώς σαμποτάρουμε τον εαυτό μας και επιλέγουμε να ερωτευτούμε άνδρες οι οποίοι δεν είναι υγιείς επιλογές. Το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα αυτό το πράγμα όταν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν έχουμε μεγαλώσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, όταν είχαμε μια κακοποιητική παιδική ανατροφή, όταν μεγαλώσαμε έχοντας την αίσθηση ότι εμείς δεν αξίζουμε αγάπη, ότι δεν αξίζουμε ευτυχία, όταν μας έχουν μάθει συστηματικά ότι δεν είσαι αρκετά όμορφη, δεν είσαι αρκετά καλή, δεν είσαι αρκετά ευγενική, δεν σου ταιριάζει, δεν σου αξίζει, δεν θα σε παντρευτεί κανένας, δεν θα σε αγαπάει κανένας, δεν θα σε θέλει κανένας. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μας κάνει να κάνουμε συντηρητικές επιλογές του στυλ θα τα φτιάξουμε αυτόν ή θα δώσω σημασία, υποσυνείδητες επιλογές αυτές, θα ασχοληθώ με κάποιον, με κάποιον, ο οποίος, η οποία είναι κατώτερη από μένα, άρα θα είναι εκεί. Είναι απριόρι προβληματική κατάσταση, άρα δεν θα φταίω εγώ αν δεν πάει καλά. Αυτό ίσως εννοούσε ο ψυχολόγος όταν σε ρωτούσε. Αλλά καλά κάνεις να ρωτήσεις την ψυχολόγο σου τι ακριβώς εννοεί. Ρωτούμε κιόλας τον ψυχολόγο. Όταν μας λέει κάτι ο ψυχολόγος, ρωτούμε. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι εννοείς με αυτό που είπες. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα. Να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και είμαι σίγουρη ότι και η συνάδελφος θα χαρεί αν εσύ ερωτήσεις και θέσεις θέματα. Ρωτήσεις να σου εξηγήσει και να σου ξεκαθαρίσει. Όσον αφορά στην ψυχοθεραπεία, τώρα νιώθεις τη μια μέρα ότι θα αλλάξεις παντελώς και την άλλη μέρα να έχεις ανησυχίες, να έχεις αυτά τα πισοδρομίσματα, αυτό είναι φυσιολογικό, ειδικά στην αρχή. Το έχω πει και σε άλλο vlog, δίνουμε τουλάχιστον 3 μήνες χρονικό διάστημα σε τακτική ψυχοθεραπεία, μια φορά συναντήσεων τουλάχιστον μια φορά στην εβδομάδα, για να δούμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Δηλαδή πριν τους 3 μήνες μπορεί να μην δούμε και καμία αλλαγή. Ενώ να μην φανεί ξεκάθαρα, γίνεται η αλλαγή σιγά σιγά από μέσα μας, θέλω να σκέφτεσαι την ψυχοθεραπεία σαν μια αντίστροφη υγιή πλήση εγκεφάλου που σου κάνει ο ψυχολόγος, είναι ένας τρόπος να τη σκεφτείς, ούτως ώστε να σε βοηθήσει να αρχίσεις να λειτουργείς διαφορετικά σε σχέση με τον εαυτό σου, σε σχέση με το ποια είσαι, με το τι σου αξίζει στη ζωή, με το τι δικαιούσε κλπ.
Και σκεφτείς ότι για 30 χρόνια εσύ ίδια έκανες αρνητική πλήση εγκεφάλου στον εαυτό σου, έλεγες αρνητικά πράγματα για σένα στον εαυτό σου, οι άλλοι γύρω σου, στο περιβάλλον σου, σου έλεγαν αρνητικά πράγματα για σένα, σκέψου ότι θέλει ένα χρονικό διάστημα να ισοζυγίσει η κουβέντα. Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή θέλει λίγο χρόνο για να πιάσει τόπο η θετική πλήση εγκεφάλου και να διώξει πέρα την αρνητική πλήση εγκεφάλου. Ένας τρόπος να δεις την ψυχοθεραπεία αυτός. Και κυρίως την ψυχοθεραπεία, η οποία είναι διαλεκτική ψυχοθεραπεία, η οποία έχει να κάνει με συζήτηση, η οποία έχει γνωστική βάση, cognitive behavioral therapy ή cognitive therapy σκέτο, ή ακόμη και στις θεραπείες τις πελατοκεντρικές. Λοιπόν, χαίρομαι για σένα που ξεκίνησες να κάνεις ψυχοθεραπεία. Μέσα από την ψυχοθεραπεία ήδη, επειδή έχει 3 μήνες που στείλεις την επιστολή, ήδη μπορεί να έχεις καταλάβει αυτά που προσπαθώ να σου εξηγήσω σήμερα. Μίλα με την ψυχολόγο σου. Η ψυχολόγος μας, ο ψυχολόγος μας είναι άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για μας και είναι χαρά του να απαντήσει στα ερωτήματα μας. Τα ερωτήματα μας μπορεί να βοηθήσουν και τον ψυχολόγο να μας βοηθήσει καλύτερα. Και έχεις την αγάπη μου. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να κάνεις κάτι προτού να είσαι έτοιμη. Δηλαδή και οι ψυχολόγοι φαντάζομαι ότι στο είπε αυτό και ως προοπτική, ότι θα είναι καλή ιδέα στο μέλλον όταν θα μπορέσεις να συγχωρέσεις και τον εαυτό σου και αυτόν. Δεν φαντάζομαι να σου το είπε καν το τώρα. Θα σου είπε ότι αυτό είναι το φτάσιμο, υποθέτω, χωρίς να ήμουν εκεί. Αυτά. Την αγάπη μου.